ένας άνεμος δημιουργικής αλλαγής φυσά στη Νέα Δημοκρατία. Ανοίξαμε τις πόρτες και τα παράθυρα να μπει οξυγόνο. Οξυγόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Οξυγόνο για την Ελλάδα μας. Οι φίλοι μας, όχι μόνο αυτοί που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, σε ολόκληρη την Ελλάδα που μας παρακολουθούν, αισθάνονται μια νέα αισιοδοξία. Και γιατί πάλι μας αντιλαμβάνονται ότι το ρολόι για την απομάκρυνσή τους από την εξουσία μετρά πια ανάποδα. Παιδί μου, κάνε μια αναδρομή στο ένδοξο παρελθόν της παράταξης. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τώρα πες μερικά καλά λογάκια για το πατερούλι, αλλά μην το παρατραβήξεις, μη σε πούνε και φλόρο, ε. Ο άνθρωπος που νίκησε το λαϊκισμό. Και το χάρο. Που γκρέμισε. Το λάδι. Το καθεστώς του Πασόκ. Σους βρε, μπορεί να χρειαστεί να ξανασυγκυβερνήσετε. Που έφερε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Φτάνει. Ενώνοντας τους Έλληνες. Αρκετά. Που προώθησε. Φτάνει. Τολμηρές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Τέλος, Κυριάκο. Ανέλαβε πολιτικό κόστος. Έσκασες. Αμφισβητήθηκε. Σιγά βρε, μη σταυρώθηκε κιόλας. Ο πρόεδρος ο Κώστας ο Καραμαλής. Μην πεις για PlayStation και τέτοια, πουλά Παπατζηλίκη να κερδίσει τους καραμαλικούς. Ο άνθρωπος. Λάστιχο. Που ξαναέδωσε ισχυρό λαϊκό αίρισμα στη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά στο Μπαϊρακτάρι με τα σουβλάκια λαϊκά ακούγανε. Πες και για σύγκρουση. Που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Και μάτος μόνο πεσε το πουλάκι. Που δεν προσκολήθηκε στην καρέκλα της εξουσίας. Από τον Γιωργάκη τον Παπαδρέου έχασε παιδί μου. Ακόμα και η καρέκλα τον έκρασε για να παρετηθεί. Φτάνει, πάμε στα δύσκολα τώρα. Και είναι μαζί μας. Μου. Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Τι να πεις γι' αυτόν τώρα με τον παπά από κάτω, αυτοσχεδίασε. Ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα. Τι πεις για να γίνει πρωθυπουργός. Για να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Α, τρόμαξε. Που βρέθηκε με αίσθημα ευθύνης. Μην πεις έκλειψε εκεί που έφτιανε και συνεργάστηκε με τον Πασόκ. Απέναντι στη χωδιωτική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Α, μπράβο. Δώσε λίγη επιστημονική φαντασία τώρα. Ο πρωθυπουργός που το 2014 ναι. Είχε καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αμά βρε παλικάρι μου και εσύ, επιστημονική φαντασία είπαμε, όχι κωμωδία. Αχ, μια πριν φροντίζαμε εμείς από τη Νέα Δημοκρατία να σε γεμίσουμε ανασφάλεια, ανεργία, απόγνωση. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορούσε για αύξηση φόρων, αυξημένες εισφορές, αυξημένο κόστος ζωής. Δύο χρόνια μετά είναι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ που φροντίζουν να σε γεμίσουν με ανασφάλεια, ανεργία, απόγνωση. Και εμείς κατηγορούμε τον ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση φόρων, αυξημένες εισφορές, αυξημένο κόστος ζωής. Για σένα δεν αλλάζει τίποτα, όμως για εμάς είναι θέμα κουτάλας. Και επειδή χρειαζόμαστε οξυγόνο για να πάρουμε και πάλι αέρα εξουσίας, θα σου πουλήσουμε εμπιστοσύνη, σταθερότητα, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, ώστε να σε πείσουμε να ψηφίσεις και πάλι εμάς. Για να φροντίζουμε και πάλι εμείς να σε γεμίζουμε ανασφάλεια, ανεργία, απόγνωση. Κι ας μας κατηγορούν αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση φόρων, αυξημένες εισφορές, αυξημένο κόστος ζωής. 10ο συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Καθένας τη δουλειά του κοιτά.